Δικαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σήμερα θα αναφερθούμε στις βασικές μακροσκοπικές ανατομικές δομές του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου. Οι πνεύμονες βρίσκονται στη θωρακική κοιλότητα και πιο συγκεκριμένα ο κάθε πνεύμονας βρίσκεται στην αντίστοιχη ή πεζοκοτική κοιλότητα, η οποία ως εσωτερικά της όρια έχει το μεσοθωράκιο. Η κάθε υπεζοκοτική κοιλότητα καλύπτεται από μία διπέταλη ορόδη μεμβράνη, της οποίας το εξωτερικό πέταλο είναι σε άμεση επαφή με το θωρακικό τείχωμα, με τον οστέινο σκελετό της θωρακικής κοιλότητας και ονομάζεται τείχωματικό πέταλο, ενώ το εσωτερικό πέταλο είναι σε στενή επαφή με το πνευμονικό παρένχυμα και ονομάζεται σπλαχνικό ή περισπλάχνιο πέταλο του πεζοκότα. Σε κάθε πνεύμονα διακρίνουμε την κορυφή του, τη βάση του, την έσω επιφάνεια και την έξω επιφάνειά του. Η κορυφή του πνεύμονα είναι σχετικά παχισμένη, το βλέπουμε εδώ, και εκτείνεται αρκετά πάνω από το πρόστιο τόξο της πρώτης πλευράς. Η βάση του πνεύμονα επικάθεται πάνω στο μυϊκό κυρίως τμήμα του διαφράγματος και έχει λεπτά και οξύεγμα χείλη. Η έσω επιφάνεια είναι σε επαφή με τις δομές του μεσοθωρακίου και ονομάζεται και μεσοθωρακική επιφάνεια, ενώ η έξω επιφάνεια έρχεται σε επαφή με τις πλευρές και ονομάζεται και πλευρική επιφάνεια. Στην εσωτερική επιφάνεια κάθε πνεύμονα διακρίνουμε την περιοχή της πύλης του πνεύμονα. Στην πύλη του πνεύμονα διέρχονται βρόγχοι, αγγεία, λεμφαγγεία και νεύρα. Η πύλη του πνεύμονα διαιρεί την εσωτερική του επιφάνεια σε μια πρόσθια μεσοθωρακική και μια οπίσθια μεσοθωρακική επιφάνεια. Επίσης, στην εσωτερική επιφάνεια του πνεύμονα υπάρχουν εντυπώματα που δημιουργούνται από χρόνια πίεση δομών του μεσοθωρακίου επί του πνευμονικού παρενχήματος. Το σύνολο των αγγείων και των βρόγχων που βρίσκονται στην πύλη του πνεύμονα ουσιαστικά αποτελούν τη ρίζα του πνεύμονα, καθώς είναι αυτές οι δομές που τον συνδέουν με την καρδιά και την τραχεία και τους βρόγχους. Τα κύρια εντυπώματα στην εσωτερική επιφάνεια του δεξιού πνεύμονα δημιουργούνται από πίσω προς τα μπρος από την άζυχη φλέβα και τον ισοφάγο, που τα βλέπουμε και εδώ, από πίσω προς τα μπρος, το εντύπωμα της αζύγου φλέβας και του ισοφάγου, καθώς επίσης έχουμε κοντά στην κορυφή του πνεύμονα το εντύπωμα της δεξιάς υποκλίδιας αρτηρίας. Στον αριστερό πνεύμονα βλέπουμε ένα μεγάλο εντύπωμα, το οποίο αντιστοιχεί στην καρδιά, είναι το εντύπωμα της καρδιάς και βλέπουμε πώς δημιουργείται. Επίσης, έχουμε στην οπίσθια μεσοθωρακική του επιφάνεια προστείω στο εντύπωμα του ισοφάγου και οπισθείο στο εντύπωμα της θωρακικής αορτής και βλέπουμε εδώ πώς δημιουργούνται η θέση του ισοφάγου μπροστά και της θωρακικής αορτής οπισθείως. Έχουμε το εντύπωμα του αορτικού τόξου που δημιουργείται από το αορτικό τόξο κατά αυτή την έννοια και τέλος το εντύπωμα της αριστερής υποκλίδιας αρτηρίας. Στην επιφάνεια κάθε πνεύμονα αναγνωρίζουμε σχισμές που ονομάζονται μεσολόβιες σχισμές. Στο δεξιό πνεύμονα οι μεσολόβιες σχισμές είναι δύο και είναι η μείζωνα μεσολόβιου σχισμή και η ελάσσονα μεσολόβιου σχισμή. Η μείζωνα μεσολόβιου σχισμή εκτείνεται από πίσω, άνω και έξω με λοξή πορεία προς τα εμπρός, κάτω και έσω, ενώ η ελάσσονα μεσολόβιο σχισμή έχει πιο εγκάρσια πορεία και συναντά τη μείζωνα περίπου στο μισό της έκτασής της. Οι μεσολόβιες σχισμές διακρίνουν τους πνεύμονες σε λοβούς. Στον δεξιό πνεύμονα, η μείζωνα μεσολόβιο σχισμή τον διακρίνει σε έναν άνω και έναν κάτω λοβό, ενώ η ελάσσονα μεσολόβιο σχισμή διακρίνει τον άνω λοβό από έναν τρίτο λοβό που είναι ο μέσος λοβός. Συνεπώς, στον δεξιό πνεύμονα έχουμε τρεις λοβούς, τον άνω, τον μέσο και τον κάτω λοβό. Στον αριστερό πνεύμονα έχουμε μία μεσολόβιο σχισμή, την μείζωνα μεσολόβιο σχισμή, με πορεία αντίστοιχη όπως και η δεξιά μείζωνα μεσολόβιο σχισμή. Η μεσολόβιο σχισμή στον αριστερό πνεύμονα τον διακρίνει σε δύο λοβούς, στον άνω και στον κάτω λοβό. Η ιδιαιτερότητα στον αριστερό πνεύμονα είναι ότι ο άνω λοβός, στο κατώτερο τμήμα του, καταλήγει σε μία προβολή που ονομάζεται
γλωσσίδα, καθώς περιβάλλει γλωσσοειδώς την αριστερή παρυφή της καρδιάς. Ουσιαστικά, αυτό το τμήμα του αριστερού άνολοβου, η γλωσσίδα, αντιστοιχεί στον μέσο λοβό δεξιά. Να σημειωθεί ότι το περισπλάχνιο πέτελο του πεζοκότα που αναφέραμε προηγουμένως καταδύεται στις μεσολόβιες σχισμές και ο κάθε λοβός αερίζεται από τους λοβαίους βρόγχους. Ο κάθε πνευμονικός λοβός διαιρείται περαιτέρω σε βροχοπνευμονικά τμήματα που είναι οι περιοχές που βλέπουμε εδώ με διαφορετικά χρώματα. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Κάτω από το περισπλάχνιο πέτελο του πεζοκότα που όπως είπαμε επαλήφθη στενά το πνευμονικό παρέγχημα, αναγνωρίζεται συνδετικός ιστός που ονομάζεται βασικός ημένας, ο οποίος στέλνει διαφραγμάτια εντός του πνευμονικού παρενχήματος και έτσι σχηματίζονται τα βροχοπνευμονικά τμήματα. Ο περισπλάχνιος λοιπόν υποζωκώτας δεν περιβάλλει τα βροχοπνευμονικά τμήματα. Στο κέντρο κάθε βροχοπνευμονικού τμήματος πορεύεται ο τμηματικός βρόγχος και κλάδος της πνευμονικής αρτηρίας. Οι πνευμονικές φλέβες σηματοδοτούν τα όρια των πνευμονικών τμήματων. Τα βρόγχοπνευμονικά τμήματα στον αριστερό πνεύμονα είναι τα εξής. Στον άνολοβο αυτού συναντάμε το κορυφαίο τμήμα, το οπίστιο και το πρόστιο. Το κορυφαίο και οπίστιο τμήμα μπορεί να αναφέρονται και ως ένα τμήμα με την ονομασία κορυφοπίστιο. Επίσης, στον αριστερό άνολοβο έχουμε το άνω και το κάτω τμήμα της γλωσσίδας. Στον κάτω λοβό του αριστερού πνεύμονα συναντάμε το κορυφαίο τμήμα, το πρόστιο βασικό, το έξω βασικό και το οπίσθιο βασικό τμήμα. Στον δεξιό πνεύμονα τα τμήματα του άνω λοβού είναι το κορυφαίο, το οπίσθιο και το πρόστιο και τα τμήματα του μέσου λοβού είναι το έξω και το έσω. Πάμε τώρα στον δεξιό κάτω λοβό και τα τμήματα αντιστοίχως με του αριστερού είναι το κορυφαίο, το πρόστιο βασικό, το έξω βασικό και το οπίσθιο βασικό. Στο δεξιό πνεύμονα υπάρχει άλλο ένα τμήμα στον κάτω λοβό, το οποίο βρίσκεται εσωτερικά και είναι το έσω βασικό. Το τμήμα αυτό δεν αναγνωρίζεται στον αριστερό πνεύμονα ως ξεχωριστό βροχοπνευμονικό τμήμα του αριστερού κάτω λοβού, καθώς η εν λόγω περιοχή, λόγω χρόνιας πίεσης από την καρδιά, ουσιαστικά είναι υποπλαστική. Στην επιφάνεια του πνεύμονα βλέπουμε πολλές μικρές πολυγονικές περιοχές, οι οποίες ονομάζονται πνευμονικά λόβια. Τα πνευμονικά λόβια αποτελούν υπομονάδες των βροχοπνευμονικών τμήματων, δεν βρίσκονται σε όλη την έκταση του πνεύμονα, αλλά κυρίως στην περιφέρεια, στην επιφάνειά τους και διαχωρίζονται από εν μέρει ασαφώς λεπτά διαφραγμάτια συνδετικού ιστού με ελαστικές ίνες, έτσι ώστε να υπάρχει μια υποδιπόδης κίνηση μεταξύ τους. Κάθε λόβιο περιέχει και αερίζεται από το τελικό βρονχιόλιο, το οποίο εντός του λόβιου διαιρείται περαιτέρω σε κλάδους που φέρουν τις κυψελίδες. Όπως ήδη είπαμε, ο πεζοκότας αποτελεί έναν οργόνο ημένα που περιβάλλει τον πνεύμονα και την κοιλότητα όπου ο πνεύμονας βρίσκεται και αποτελείται από δύο πέταλα, το τυχωματικό και το περισπλάχνιο. Τα δύο πέταλα του πεζοκότα μεταπίπτουν το ένα το άλλο εμφανώς στην περιοχή της πύλης του πνεύμονα, σε αυτό το σημείο, και σχηματίζουν μία διπέταλη πτυχή που ονομάζεται πνευμονικός σύνδεσμος. Μεταξύ των δύο πετάλων του πεζοκότα σχηματίζεται ένα σχισμοειδής χώρος που περιέχει ελάχιστα σε ορόδους υγρού και ονομάζεται η πεζοκωτική κοιλότητα. Ο τυχωματικός πεζοκότας διαιρείται σε μοίρες ή αλλιώς παίρνει το όνομά του από τις περιοχές τις οποίες επενδύει. Ο τυχωματικός πεζοκότας που έρχεται σε επαφή με τις πλευρές ονομάζεται πλευρικός. Αυτός που έρχεται σε επαφή με το διάφραγμα ονομάζεται διαφραγματικός και το κομμάτι του που έρχεται σε επαφή με τις δομές του μεσοθωρακίου ονομάζεται μεσοθωρακικός ή πεζοκότας. Η ανάκαμψη του πλευρικού στο μεσοθωρακικό ή πεζοκότα συμβαίνει στην περιοχή της κορυφής του πνεύμονα. Με το δεδομένο ότι πρώτον ο τυχωματικός ή πεζοκότας προσφύγεται στερεά στο θωρακικό τύχωμα
και ως πλαχνικό στο πνευμονικό παρένχημα και δεύτερον ότι ο πνεύμονας δεν πλήρει πλήρως κάθε πεζοκωτική κοιλότητα γιατί ο όγκος του μεταβάλλεται με τις αναπνευστικές κινήσεις, γίνεται φανερό ότι τα περιφερικά όρια των δύο πεζοκωτικών πετάλων, τυχωματικού και σπλαχνικού, δεν συμπίπτουν. Μεταξύ τους λοιπόν σχηματίζονται σχισμοειδείς χώροι που ονομάζονται υπεζοκωτικά κολπώματα. Τα πιο γνωστά υπεζοκωτικά κολπώματα είναι το πλεύρο διαφραγματικό και το πλεύρο μεσοπνευμόνιο. Εδώ μπορούμε να δούμε το πλεύρο διαφραγματικό κόλπωμα που συμβαίνει κατά τη μετάπτωση του πλευρικού στο διαφραγματικό υπεζοκώτα και αποτελεί αυτή εδώ την σχισμοειδή περιοχή εντός της οποίας γλιστρά η βάση του πνεύμονα καθώς αυτός αυξάνει σε όγκο κατά την βαθιά εισπνοή. Το πλεύρο μεσοπνευμόνιο κόλπωμα εντοπίζεται μεταξύ πλευρικού και μεσοπνευμόνιου υπεζοκώτα.